Μια φορά κι έναν καιρό, σε ένα μακρινό χωριό, ζούσε ένας γέροντας με τη γυναίκα του. Ζούσαν γεμάτοι αγάπη ο ένας για τον άλλον, όμως δεν ήταν χαρούμενοι γιατί δεν είχαν παιδιά. Ένα χειμωνιάτικο πρωινό, όταν το πρώτο χιόνι απλώθηκε στη γη, το ηλικιωμένο ζευγάρι στάθηκε μπροστά στο παράθυρό του και έβλεπε τα παιδιά που έπαιζαν στη γειτονιά. Έφτιαχναν έναν χιονάνθρωπο, μεγάλο, σαν γίγαντα. Αφού έφτιαξαν τον χιονάνθρωπο, τα παιδιά έφυγαν. Και ο γέροντας είπε στη γυναίκα του: «Γιατί δεν πάμε έξω να φτιάξουμε έναν χιονάνθρωπο?» «Γιατί όχι», απάντησε εκείνη. «Μπορούμε να φτιάξουμε ένα μικρό κοριτσάκι». Και έτσι, βγήκαν στην αυλή και άρχισαν δουλειά. Αργά και προσεκτικά έδωσαν σχήμα στο χιόνι. Έφτιαξαν ένα μικρό σώμα με λεπτοκαμωμένα χέρια και πόδια. Έφτιαξαν μια μικρή μπάλα από χιόνι και σχημάτισαν το κεφάλι. Μετά, με ένα μικρό κλαρί, χάραξαν το στόμα και τα μάτια. Το χιονόπεδο ήταν τόσο τέλειο όσο μπορούσε να γίνει. Το φόρεμά της ήταν φτιαγμένο από παγοκρίσταλους και τα μαλλιά της από κλαδιά ιτιάς καλυμμένα με πάγο. «Πόσο θα ήθελα να είναι αληθινή», ευχήθηκε η γυναίκα του και γονάτισε και φίλησε το παιδί στα χείλη και μόλις το έκανε αυτό, το παιδί ζωντάνεψε. Τα χείλη της έγιναν ροζ και μια ζεστή ανάσα βγήκε από το στόμα της και κοίταξε το ηλικιωμένο ζευγάρι με τα μάτια ενός αληθινού παιδιού. Πρώτα κούνησε το κεφάλι της, μετά τα χέρια της και μετά τα πόδια της. «Κοίτα», φώναξε ο γέροντας, «είναι ζωντανή». Το χιονόπεδο χαμογέλασε και μετά μίλησε και είπε: «Από χιόνι είμαι φτιαγμένο και από τον άνεμο φερμένο. Η ευχή μας πραγματοποιήθηκε», είπε η γυναίκα. «Ναι», είπε ο άντρας της, «επιτέλους έχουμε κι εμείς ένα κοριτσάκι δικό μας». Και πήρε το χιονόπεδο στην αγκαλιά του και το έβαλε μέσα στο σπίτι. Το ηλικιωμένο ζευγάρι ποτέ δεν υπήρξε πιο ευτυχισμένο. Ο γέροντας έλεγε ιστορίες, η γυναίκα του έλεγε τραγούδια και το χιονόπεδο χόρευε τριγύρω στο δωμάτιο. Το βράδυ η γριά γυναίκα έστρωσε ένα μικρό κρεβάτι με μια ζεστή μάλινη κουβέρτα. «Έλα», είπε, «είναι ώρα για ύπνο». Το χιονόπεδο αρνήθηκε. «Δεν μπορώ να κοιμηθώ εδώ», είπε. «Πρέπει πάντα να κοιμάμαι έξω». «Μα θα κρυώσεις», είπε η γριά γυναίκα. «Ω, μα όχι», είπε γελώντας το χιονόπεδο. «Εγώ ποτέ δεν κρυώνω». Και έτρεξε έξω στον κήπο. Κάθε βράδυ κοιμόταν έξω, σε ένα χιονένιο κρεβάτι. Και κάθε βράδυ ο γέροντας και η γυναίκα του τη κοιτούσαν από το παράθυρο για να είναι σίγουροι ότι το κοριτσάκι δεν κινδυνεύει. Το φεγγάρι και τα αστέρια φώτιζαν το κοιμισμένο της χαμόγελο και όλα πήγαιναν μια χαρά. Όλο το χειμώνα το χιονόπεδο έπαιζε με τα παιδιά του χωριού στο χιόνι. Τους έμαθε να φτιάχνουν ένα σωρό χιονένια πράγματα, άλογα, μια άμαξα και ένα όμορφο παλάτι. Ώσπου ήρθε η άνοιξη και ο ήλιος ζέστανε τη γη, τα πουλιά επέστρεψαν από τα μακρινά μέρη και τα μπουμπούκια άνθησαν στους κήπους. Τα παιδιά του χωριού ήταν χαρούμενα, χόρευαν και τραγουδούσαν κάτω από το φως του ήλιου και έλεγαν στο χιονόπεδο: «Έλα, έλα να παίξεις μαζί μας». Μα το χιονόπεδο δεν πήγαινε, κρυβόταν από τον ήλιο στις σκιές των δέντρων και στις σκοτεινές γωνίες του σπιτιού. «Μα τι συμβαίνει?», αναρωτιόταν η γριά γυναίκα. «Μήπως είσαι άρρωστη?», τη ρωτούσε ο γέροντας. «Τίποτα δεν συμβαίνει», απαντούσε το κορίτσι. «Είμαι καλά». Κι όμως, όσο ζήστανε ο καιρός, τόσο πιο θλιμμένο γινόταν το κορίτσι. Τα χείλη της έχασαν το χρώμα τους και έμοιαζε πιο λεπτή και αδύναμη. Ύστερα, ένα πρωί, όταν έλειωσε και το τελευταίο χιόνι του χειμώνα, το κορίτσι πήγε στο ηλικιωμένο ζευγάρι, τους φίλησε και είπε: «Τώρα πρέπει να σας αφήσω». «Μα γιατί?», τρόμαξαν εκείνοι. «Γιατί από χιόνι με φτιαγμένο και όπου έχει κρύο μένω», είπε το κορίτσι. «Όχι, όχι», φώναξαν, «δεν μπορείς να φύγεις». Τότε την αγκάλιασαν σφιχτά και λίγες σταγόνες λιωμένου χιονιού έβρεξαν το πάτωμα. Γρήγορα το κοριτσάκι ξεχλίστρησε από τα χέρια τους και έτρεξε στην πόρτα. «Έλα πίσω», φώναξαν εκείνοι, «γύρνα πίσω σε μας». Όμως το χιονόπεδο είχε φύγει. Το ηλικιωμένο ζευγάρι έκλαψε. Πίστεψαν ότι δεν θα την ξαναδούν ποτέ. Όλο το καλοκαίρι τα παιδιά έπαιζαν, τα πουλιά τραγουδούσαν και τα λουλούδια άνθιζαν.
αλλά ο γέροντας και η γυναίκα του σκέφτονταν μόνο το χαμένο κοριτσάκι τους, ώσπου τον επόμενο χειμώνα, όταν έπεσε το πρώτο χιόνι και το ηλικιωμένο ζευγάρι κοίταξε έξω από το παράθυρο, είδαν το χιονό παιδό τους να στέκεται στον κήπο. Έτρεξαν έξω και τη φίλησαν. Το χιονόπεδο χαμογέλασε και είπε: «Από χιόνι με φτιαγμένο και από τον άνεμο φερμένο». Το χιονόπεδο έμεινε με το γέροντα και τη γυναίκα του όλο το χειμώνα και όταν ήρθε η άνοιξη έφυγε ξανά. Όμως ο γέροντας και η γυναίκα του δεν ένιωθαν πια λύπη. Ήξεραν πως το χιονόπεδό τους θα επέστρεφε κοντά τους κάθε χειμώνα για μια ολόκληρη ζωή.